Στο μέτωπο του ασφαλιστικού, τώρα ένας πόλεμος διαρροών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μεταξύ των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας για το ποιος θα χρεωθεί στο μέλλον πιθανές νέες περικοπές της συντάξης. Έτσι λοιπόν, οι σημερινές διαρροές θέλουν την κυβέρνηση να έχει ζητήσει πίστοση χρόνου 3 μηνών από την Τρόικα, προκειμένου να καλύψει το δημοσιονομικό κενό και έτσι να αποφύγει τα νέα μέτρα. Επικοινωνιακά παιχνίδια και διπλή γλώσσα από την κυβέρνηση για την επιβολή νέων σκληρών μέτρων. Λίγα 24 ώρα μετά τις διαβεβαιώσεις του Γιάννη Βρούτση ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, σήμερα η γραμμή αλλάζει και διαρρέεται ότι η κυβέρνηση θα ζητήσει από την Τρόικα πίστοση χρόνου 3 μηνών και αν δεν τα καταφέρει θα έχουμε νέα μέτρα. Προς το παρόν λοιπόν δεν πρόκειται να θυγεί καμία σύνταξη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέχρι νεοτέρας δεν θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, δεν θα μειωθεί το εφάπαξ που λαμβάνουν κάποιοι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Η σύνταξη είναι σαν χαρτσιλίκι και από τότε και προ-κρίσης. Σήμερα είναι η μέρα, καταλαβαίνετε πόσο είναι με τις περικοπές. Με νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή, ο Γιάννης Βρούτσης υπόσχεται για μία ακόμη φορά νοικοκύρεμα των ασφαλιστικών ταμείων για να κλείσει το δημοσιονομικό κενό των 500 εκατομμυρίων ευρώ, που η Τρόικα βέβαια το ανεβάζει στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποιοι είναι σίγουρα χαμένοι? Καταρχήν οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα πάρουν εφάπαξ από το 2014. Μια ζωή πληρώνομαι και είναι πολύ άδικο τώρα να το παίρνουμε μειωμένο. Ακολουθούν όσοι λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα, καθώς το Υπουργείο Εργασίας τα βάζει και πάλι στο μικροσκόπιο, μήπως και γλιτώσει κάτι από τα 800 εκατομμύρια ευρώ που δίνει κάθε χρόνο. Ήδη ο ΓΑΣ στα οικογενειακά επιδόματα μπλόκαρε 105.000 νέες αιτήσεις με σημάδια παραβατικότητας. 1,5 χρόνο κάνανε επανέλεγχο. Πάλι το επανέλεγχο, τι να κάνουν, δεν τα βρήκανε. Όσο για εκείνους που χρωστάνε σε ΙΚΑ και Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, προς το παρόν η ρύθμιση των 48 δόσεων μένει ως έχει, με στόχο να εισπραχθούν 200 με 300 εκατομμύρια ευρώ. Πόσες δόσεις θα ζητήσετε δηλαδή? Θα ήταν ικανοποιητικές 80 δόσεις. Όλα στον αέρα λοιπόν, λέει σήμερα ο Υπουργός Εργασίας. Αν δεν μπουν λεφτά στα ταμεία μέσα στους επόμενους 3 μήνες, όλα θα βρεθούν και πάλι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με θύματα τα συνήθη υποζύγια, μισθωτούς και συνταξιούχους. Τώρα με τοπική.